Ένα εξειδικευμένο κέντρο μαστού, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου που αφορούν την υγεία του μαστού από τον τομέα της πρόληψης και της διάγνωσης έως τον τομέα της θεραπείας και της αποκατάστασης, δημιούργησε το Metropolitan General. Το όραμά μας είναι η διαφύλαξη και η προαγωγή της υγείας των γυναικών. Ένα όραμα που η διοίκηση του Metropolitan General έκανε πράξη επενδύοντας τόσο σε επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στην καινοτόμο τεχνολογία στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων. Με τα σημερινά δεδομένα της ιατρικής πρωτοποριακής τεχνολογίας αλλά και των καινοτόμων φαρμάκων που έχουν αναπτυχθεί, τι περιθώρια θεραπείας ή πληρουσίασης υπάρχουν για τις ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του μαστού? Βεβαίως. Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς με καρκίνο μαστού στη σύγχρονη εποχή έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με το παρελθόν. Σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό υπάρχει πληρησίαση και ακόμα και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει πληρησίαση η πρόγνωση είναι καλή και οι ασθενείς που έχουν ακόμα και μεταστατική νόσο μπορούν να ζήσουν για χρόνια με καλή ποιότητα ζωής. Είναι επίσης γνωστό ότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μαστού, σε οργανωμένα κέντρα μαστού, έχουν πολύ καλύτερη πρόγνωση, πολύ καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά πληρουσίασης, αλλά εκτός των άριστων ογκολογικών αποτελεσμάτων, έχουν και πάρα πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα. Διότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε κέντρα μαστού υποβάλλονται σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε μαστεκτομές, υπάρχει επέκταση των ενδείξεων της διατήρησης του μαστού και ακόμα και οι ασθενείς που χρειάζονται μαστεκτομή μπορούν να έχουν άμεση αποκατάσταση. Συνεπώς, όλο αυτό, πέραν των άριστων ογκολογικών αποτελεσμάτων, προσφέρει και άριστα αισθητικά αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα ζωής στις ασθενείς που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Υπάρχει η αντίληψη ότι ο καρκίνος είναι μια ψυχοσωματική ασθένεια. Ισχύει αυτό ή απλά η ψυχολογική πίεση που δέχεται κάποιος μπορεί να πυροδοτήσει κάποια συμπτώματα που κρύβονται? Αυτή η προσέγγιση είναι μια προσέγγιση που νομίζω ότι διατρέχει ευρέως το γυναικείο πληθυσμό. Ακόμα και αν υπάρχει τέτοιο υπόστρωμα, αυτή τη στιγμή με επιστημονικούς όρους δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να μετρήσουμε το στρες. Νομίζω ότι μάλλον κάποιοι μηχανισμοί εμπλέκονται και ενεργοποιούνται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι μετρήσιμοι. Αυτοί που είναι μετρήσιμοι μάλλον είναι οι παράγοντες κινδύνου και φυσικά αυτό που ξέρουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ανιχνεύσουμε πρώιμα την νόσο. Με ποιες τεχνικές μπορεί να γίνει η διάγνωση για καρκίνο του μαστού? Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε εάν η γυναίκα προσέρχεται για να κάνει μια μαστογραφία screening, όπως λέμε, δηλαδή να είναι τελείως ασυμπτωματική και έρχεται για να κάνει την ετήσια μαστογραφία της, εφόσον είναι βέβαια πάνω από 40 ετών, ή προσέρχεται γιατί έχει ένα ψηλαφυτό έβριμα. Στην πρώτη περίπτωση, η μαστογραφία μπορεί να αναδείξει μια βλάβη την οποία εμείς δεν ψηλαφάμε, διότι είναι πολύ μικρή, είναι τέτοια σε φύση η οποία δεν ψηλαφάται. Στη συνέχεια, μπορούμε να παραγγείλουμε άλλες εξετάσεις που θα μας βοηθήσουν στην διευκρίνηση της βλάβης, όπως είναι το επιρηχογράφημα ή και η μαγνητική τομογραφία μαστών. Στην περίπτωση που προσέρχεται γιατί έχει ένα ψηλαφυτό έβριμα, πάλι θα προστρέξουμε στη μαστογραφία, την ψηφιακή μαστογραφία, ακόμη καλύτερη την ψηφιακή τομοσύνθεση, το υπερηχογράφημα ή και τη μαγνητική μαστογραφία. Το επόμενο βήμα στην διάγνωση μιας οποιασδήποτε βλάβης είναι να πάρουμε κύτταρα ή ιστό από την βλάβη αυτή για να της δώσουμε μια ταυτότητα. Να πούμε δηλαδή ότι αυτή η βλάβη είναι η καλοήθης ή κακοήθης, γεγονός που θα ορίσει και την περαιτέρω αντιμετώπιση της, την χειρουργική δηλαδή. Το κέντρο μαστού του Metropolitan General παρέχει ολιστική φροντίδα στη γυναίκα, από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία. Προσφέρουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, δηλαδή screening σε ασυμπτωματικές γυναίκες, αλλά και εξειδικευμένη διάγνωση σε γυναίκες που έχουν επισκεφθεί άλλα κέντρα και έχουν κάνει ελλιπείς ή μη διαγνωστικές εξετάσεις. Επιπρόσθετα, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους κλινικούς γιατρούς οι οποίοι συνεργάζονται με το κέντρο και ασχολούνται με το μαστό στις υπηρεσίες που χρειάζονται. Ας πούμε, την προεγχειρητική σήμανση βλαβών στο μαστό, την προεγχειρητική διάγνωση με βιοψίες όπως και τη στερεοτακτική βιοψία,
Στο κέντρο μας διαθέτουμε το μηχάνημα Mammoma Revelation, το οποίο είναι το πρώτο που έχει μπει στην Ελλάδα. Γίνεται βιοψία με τομοσύνθεση, η οποία προσφέρει ακρίβεια στην βιοψία, σύμπλην ένα χιλιοστό. Θέλουμε να προσφέρουμε την καλύτερη και την εγκυρότερη διάγνωση, γιατί η νόσος του καρκίνου του μαστού είναι η συχνότερη νόσος καρκίνου στις γυναίκες στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Η θνητότητα όμως από τον καρκίνο του μαστού μπορεί να μειωθεί. Έχει μειωθεί, αλλά μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. Ο σκοπός μας είναι αυτός, να προσφέρουμε σε κάθε γυναίκα την καλύτερη δυνατή διάγνωση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σήμερα εγκαινιάζουμε το κέντρο μαστού. Ένα κέντρο μαστού που πληρεί όλες τις υλικοτεχνικές και σύγχρονες υποδομές για τη γυναίκα με μια ολιστική προσέγγιση. Και το δεδομένο είναι ότι δεν είναι ένα κέντρο ελιτίστικο για τους λίγους, είναι ένα κέντρο για όλους, για όλες τις γυναίκες, δεδομένου ότι η γυναίκα με το παραπληκτικό του ασφαλιστικού της φορέα, παραδείγματος χάρη τον ΕΟΠΗ που καλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιζομένων, μπορεί να κάνει εδώ την εξέτασή τους. Και όλες οι τιμές μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές. Έχουμε συνεργασία με όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις ιδιωτικές ασφάλειες. Με το παραπληκτικό τους μπορούν να κάνουν, υπάρχει μια πολύ μικρή συμμετοχή της τάξης του 15%. Και σε θέματα που μπορεί ενδεχομένως να μην καλύπτεται από το ασφαλιστικό σου ταμείο, οι τιμές μας είναι ιδιαίτερως ανταγωνιστικές και τα λέω με τα λόγου γνώσης αυτό το πράγμα.